Γεια σου κόσμο του YouTube, τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Είμαι ο Νίκος, αν δεν με ξέρετε, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν παιδιά, με αφορμή το προηγούμενο βίντεο που σας γύρισα και σας έδειξα, όπου σας μιλάω για το πώς γίνεται το σωστό λούσιμο στα μαλλιά, έτσι ώστε να έχουμε μαλλιά όμορφα, λία, λαμπερά, υγιή, καθαρά, που δεν λαδώνουν την επόμενη μέρα, που δεν σπάνε, που δεν κόβονται, που δεν ψαλιδιάζουν οι άκρες, δεν φριζάρουν, έτσι. Και όλα αυτά θα τα πετύχετε αν δείτε εκείνο το βίντεο, όπου θα το έχω στο κουτί περιγραφής. Πραγματικά σας έχω πρίξει, το ξέρω, αλλά είναι ένα must, ένα πρέπει, must see, δηλαδή πρέπει να το δείτε αυτό το βίντεο, διότι είναι η βάση στο να έχει το ωραίο μαλλιά. Και όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο, τα λέω εντάχει, και όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο, αν δεν γίνεται σωστό λούσιμο και σωστό στέγνωμα στα μαλλιά, ό,τι προϊόν και να βάλετε, δεν πρόκειται να δείτε αποτέλεσμα και να φτιάξουν τα μαλλιά σας. Και πάρα πολλοί από εσάς μου παραπονιέστε ότι παίρνετε ακριβά προϊόντα και τα μαλλιά σας δεν φτιάχνουν. Λοιπόν, δείτε εκείνο το βίντεο και θα δείτε μεγάλη διαφορά στα μαλλιά σας. Λοιπόν, με αφορμή εκείνο το βίντεο, λοιπόν, μου σχολιάσετε κάποιοι κάτω από το βίντεο, αλλά μου στείλατε και πάρα πολλά άτομα στο Instagram και μου ζητήσατε τη γνώμη μου σχετικά με αυτές τις. Θα σου το δείξω βασικά, με αυτό εδώ πέρα. Με αυτές τις. Πώς να το πω τώρα αυτό, με αυτό το μαραφέτη τέλος πάντων, που είναι ουσιαστικά ένα σίλικον εργαλειάκι από σιλικόνη φτιαγμένο, όπου κάνει μασάζ στο τριχωτό στο μπάνιο μέσα και καθαρίζει τα μαλλιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κάνει. Το είχα ήδη πάρει εγώ αυτό, το έχω αρκετό καιρό, το έχω χρησιμοποιήσει και όλα να σα κάνω ένα βίντεο, να σα μιλήσω. Απλά ήθελα πρώτα να κάνω αυτό το βίντεο με το λούσιμο και μετά να σα κάνω αυτό το βίντεο που θα μιλήσω με αυτό. Και πραγματικά ήρθαν όλα και έπεσαν όπως έπρεπε, διότι μου τη στείλατε και εσείς οι ίδιοι μου ζητήσατε τη γνώμη πάνω σε αυτό. Οπότε, επειδή έχει πάρα πολύ ψωμί υπόθεση, και το χρησιμοποιήσει και θέλω να σας τα πω όλα, πάμε να συνεχίσουμε στο βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, παιδιά μου, στο βίντεο, θα σας ξαναπαρακαλέσω και σε αυτό το βίντεο να δείξετε την αγάπη σας και την υποστήριξη σας σε αυτό εδώ το κανάλι, κάνοντας εγγραφή, subscribe δηλαδή, και φυσικά θα πατήσετε και το κουδουνάκι, έτσι ώστε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις και να σε έρχονται κάθε φορά που κάνω καινούριο βίντεο. Διότι, αν δεις και εσύ κάποιο από τα βίντεο μου, το πιο πιθανό είναι να λύσει κάποιο πρόβλημα που έχεις με τα μαλλιά σου. Οπότε, μην ξεχνιέσαι. Εγγραφή και κουδουνάκι. Παιδιά, τώρα πάμε στο βίντεο να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το μαραφετάκι τώρα το είχα πάρει, παιδιά, εγώ πει θα με ρωτήσετε. Αν σας πω ότι δεν θυμάμαι, το είχα πάρει από eBay ή από Amazon, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι μπορείτε να το βρείτε παντού. Το έχει και σε ελληνικά e-shops από ό,τι έχω δει και είναι πάρα πολύ οικονομικό, τύπου 2 με 3 ευρώ. Τώρα μην σας λέω ψέματα, αλλά εκεί γύρω κυμαίνουν οι τιμές του. Αν θέλετε να το πάρετε, το δοκιμάσετε, μπορείτε να το βρείτε παντού. Τώρα, να σας πω αυτό πώς το χρησιμοποίησα εγώ. Το χρησιμοποίησα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, έβρεξα τα μαλλιά μου καλά στην πρώτη φάση και μετά πήρα και έριξα το σαμπουάν κατευθείαν εδώ πάνω, διότι έτσι είχα δει ότι γίνεται, και άρχισα να τρίβω στις ρίζες μασάζ. Με αυτό τρίβουμε μικρικές κινήσεις στις ρίζες. Αφρίζει το σαμπουάν, καθαρίζει τα μαλλιά και ενεργοποιεί την μικροκυκλοφορία, λέει, για να μακρύνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά μας κτλ. Αυτό με την μικροκυκλοφορία να πω ότι βοηθάει, δηλαδή θέλουμε να μακρύνουμε τα μαλλιά μας, ότι βοηθάει, γιατί μην ξεχνάμε ότι η τρίχα τρέφεται από το βολβό και το βολβό τρέφεται από το αίμα. Οπότε όταν ενεργοποιούμε τη μικροκυκλοφορία, όλο αυτό βοηθάει, γιατί ανοίγει η ροή, γίνεται καλύτερη πρόσβαση των θρεπτικών συστατικών κτλ. Οπότε όντως βοηθάει το μασάζ στο τριχωτό. Όχι μόνο με αυτό το εργαλειάκι, γενικότερα και με τα δάχτυλα. Λοιπόν, το έκανα που λέτε αυτό. Έτριψα τα μαλλιά μου ωραία μόρφα και αυτά, δύο χεράκια όπως κάνω πάντα. Εκείνη τη στιγμή είπα, α, ωραία, μια χαρά. Αλλά την επόμενη μέρα παρατήρησα το εξής, ότι τα μαλλιά μου λαδώσαν πιο γρήγορα. Και δεν είχε να κάνει με το ξέρωμα και τα προϊόντα, γιατί το έκανα σε ένα διάστημα που χρησιμοποιούσα τα ίδια προϊόντα και πως ζούσαμε πριν με τα χέρια και με αυτό. Οπότε δεν φταίνουν τα προϊόντα. Έβαζα ακριβώς τα ίδια πράγματα για να έχω ξεκάθαρη άποψη. Την επόμενη μέρα παρατήρησα ότι τα μαλλιά μου λάδωσαν σχετικά γρήγορα, δεν είχαν καθαρίσει σωστά. Και κάποια στιγμή που είχα κάποιες ξηροδερμιούλες, ξεφλουδισματάκια κτλ., δεν είχαν φύγει σωστά. Οπότε λέω, δεν μ' άρεσε, δεν είναι καλό κτλ. Αλλά μετά είπα, σου δώσω ακόμα μια ευκαιρία, στο δοκιμάσω κι αλλιώς. Την επόμενη φορά, τις επόμενες φορές που το χρησιμοποίησα, γιατί χρησιμοποίησα τρεις, νομίζω ή τέσσερις, νομίζω τις δύο το έκανα με το σαμπουάν έτσι και τις δύο φορές είχα το ίδιο πρόβλημα, λέω, ας το χρησιμοποιήσω αλλιώς, σου δώσω την ευκαιρία αυτό έχω. Έβρεξα τα μαλλιά μου και μετά πήρα το σαμπουάν, το έβαλα στις ρίζες με τα χέρια, έκανα λίγο μασάζ με τα χέρια για να αφροποιήσω καλά τα μαλλιά, όχι λίγο, έκανα μασάζ, το αφροποίησα και μετά συνέχισα με αυτό. Εκεί πέρα μπορώ να πω ότι όταν το έκανα αυτό και τις δύο-τρεις φορές, δεν θυμάμαι πόσες το έκανα, γιατί πάει και καιρός που το έχω, μπορώ να πω ότι όντως καθάρισαν τα μαλλιά μου την επόμενη μέρα, ήταν καθαρά, δεν λάδωσαν, δηλαδή κρατήσαν μια-δυο μέρες. Εγώ λούζομαι μέρα παραμέρα, να πω την αλήθεια, αλλά τουλάχιστον την δεύτερη μέρα, δεν άλλωστε το Δευτέρα, την Τρίτη μέχρι το βράδυ τα μαλλιά μου είναι καλά.
Και την Τετάρτη θα είναι, απλά επειδή βάζω θεραπείες, όσοι ξέρετε και με ακολουθείτε στα social media, στο Instagram, ξέρετε ότι έχω θέμα με τριχόπτες, παρόλο που θα μου πείτε ότι έχω πολλά μαλλιά και δεν φαίνεται, έχω και έχω χοντρό πρόβλημα. Αν δεν έχετε βγει, αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου και έχετε αυτό το πρόβλημα, συγγνώμη, αυτό το πρόβλημα, έχω πάρα πολλά βιντεάκια κάτω στο κανάλι μου που μπορείτε να δείτε και να τσεκάρετε, που μιλάω σχετικά με την τριχόπτωση, όπου δείχνω και PRP και σας δείχνω το τράιχοπτες που είχα κάνει και μου και έτσι ανακάλυψα τι φταίει και στην τριχόπτωσή μου και μου έστειλαν την αγωγή κτλ. Κτλ. Τους πάνω, έχω αρκετά βιντεάκια που μιλάω για τριχόπτωση. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα αλλάζω μέρα παραμέρα λόγω των αγωγών που βάζω γιατί τα μαλλιά δεν έχουν παρουσιαστεί και τώρα είναι μαζεμένα διότι είμαι άλουστος, να σας το πω και αυτό. Οπότε έκανα βιντεάκι μέσα στη μαύρη νύχτα, γι' αυτό βλέπετε δεν φωνάζω πολύ κιόλας γιατί κοιμάται και ο γιος μου και η γυναίκα μου μέσα. Οπότε κρατάω το μαλλί άλουστο επί της για να το λούσω αύριο και να σας κάνω ακόμα ένα βιντεάκι στο YouTube. Δεν θα σας πω τι όμως, θα το δείτε εν καιρό στα social media. Παρεπιπτόντως, απροπό, θα έχω κάτω στο κουτί περιγραφής το Instagram για να με ακολουθήσετε, γιατί κάνω πάρα πολύ ωραία giveaways. Μπορείτε να με ρωτήσετε πράγματα και πέρα να σας απαντήσω, να μου προτείνετε βιντεάκια που θέλετε να δείτε να σας λύσω απορίες. Οπότε, why not. Και τι έλεγα, ναι, οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα λούζω μέρα παραμέρα τα μαλλιά μου. Αλλά όταν τα λούζω σωστά εγώ με το χέρι μου, κρατάνε σίγουρα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα μέχρι το βράδυ που θα τα ξαναλούσω. Στα δύο που το λύσω μετά με αυτό δεν έγινε, δεν ήμουν ευχαριστημένο. Τη δεύτερη φορά έγινε, αλλά θεωρώ ότι έγινε, μείνε καθαρά, τα μαλλιά μου καθάρισαν ωραία, διότι έκλειψα εγώ καλά με το χέρι. Οπότε θεωρώ ότι αυτό και να μην το έκανα δεν μου έδωσε κάτι. Δηλαδή, αν με ρωτάτε προσωπικά, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει και κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν θα σα παρότρινα να το πάρετε. Δεν είναι ακριβό πολύ, αλλά θεωρώ ότι ακόμη και αυτά τα 1, 2, 3 ευρώ, δεν ξέρω πόσο κάνει, θα μπορέσετε να τη συμπληρώσετε και να πάρετε ένα άλλο προϊόν για τα μαλλιά που θα σα βοηθήσει περισσότερο. Αν με ρωτάτε, δεν θα το πρότεινα. Από σε αυτό το σημείο το χρησιμοποιήσει και η γυναίκα μου που έχει και αυτή λίγο παραπάνω πρόβλημα με λιπαρότητα και ούτε εκείνη το πολύ ευχαριστήθηκε. Οπότε δύο στα δύο. Εγώ ήμουν έτσι και έτσι. Την πρώτη φορά ήμουν αρνητικός τελείως. Την δεύτερη φορά έτσι και έτσι το χρησιμοποιήσει η γυναίκα μου και λέω ότι άμα είναι ατρίβο και μετά το χρησιμοποιώ αυτό δεν έχει νόημα. Επίσης κάτι άλλο που έκανε και δεν μ' άρεσε είναι το εξής, ότι ναι, μεν είναι σιλικόνη, αλλά επειδή τρίβει με κλικικές κινήσεις και γενικά τρίβει το σκάλπ, ειδικά αν το κάνει ανάποδο που είναι λάθος που το έκανε η γυναίκα μου, τι κάνει, επειδή τα μαλλιά. Όταν είναι μακριά, ειδικά, άμα είναι κοντά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σε αυτούς που έχουν μακριά μαλλιά, τι έκανε, τα τύλιγε όλα και μου τα έμπλεκε λίγο και μου τα κόμπιαζε. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε και αυτό, δεν ήμουν φαν. Βέβαια, εμένα δεν με ενοχλούν αυτά, διότι έχω πάρα πολλά από σας έχω δείξει πράγματα. Βάζω το. Αυτό σας έχω πει το. Ούτως ή άλλως το Scandal Beauty, βάζω πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα στη Σβάτσκο, βάζω το Morgan Oil, οπότε ξεμπερδεύονται αμέσως, αλλά δεν θα ήθελα να συμβεί, δηλαδή το προτείνω σε κάποια κοπέλα που δεν έχει όλα αυτά. Και το μάλιστα να γίνει τζίβα. Οπότε και αυτό δεν μου άρεσε. Οπότε δεν μπορώ να το προτείνω από τη μαύρη μου αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι κάνει τη δουλειά του, δεν θεωρώ ότι θα σας βοηθήσει και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι καθαρίζει τόσο καλά όσο το χέρι. Διότι με το χέρι έχουμε την αίσθηση και μπαίνουμε μέσα στο δέρμα, μας τρίβουμε καλά. Εκεί που αισθανόμαστε ότι έχει χτιστεί λιπαρότητα, γιατί πραγματικά όταν βρέχουμε τα μαλλιά μας πρέπει να έχουμε την αίσθηση που λαδώνουν πιο πολύ τα μαλλιά και πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι πιο πολύ λιπαρότητα έχει εδώ, θα βάλουμε τα χέρια από μέσα στο σκάλπ και θα τρίψουμε το σκάλπ εδώ πέρα για να την απομακρύνουμε τη λιπαρότητα. Όπως είπα, έχω κάνει και το βίντεο αυτό, έχω σου περιγραφεί να το δείτε με το σωστό λούσιμο που είναι πολύ βασικό. Αλλά θεωρώ ότι με τούτο εδώ, δηλαδή μετά από ένα σημείο κάπως δεν με ενοχλούσε. Ήθελα να βάλω το χέρι μου επειδή μου και να τρίψω τα μαλλιά μου. Οπότε δεν νομίζω ότι μ' άρεσε, δεν θα σας το προτείνω όπως ξαναείπα για πολλωστή φορά. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έχω και link αφενός γιατί δεν θυμάμαι κιόλας από το πήρα, αλλά φέτο και αν θυμόμουν πάλι δεν σας το έβαζα. Πολλοί ενδεχομένως θα μου πείτε ότι φταίει αυτό. Πείτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια, αν έχετε κάτι αντίστοιχο που σας βοήθησε, που σας άρεσε. Μπορεί να είμαι εγώ ξένος και η γυναίκα μου και να με βόλεψε. Αλλά θεωρώ ότι σαν το αντικείμενο μου, σαν ακόμα ότι σαν με ρωτάτε, δεν θα το πρότεινα και θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το χέρι στο λούσιμο. Οπότε αυτό δεν θα σας προτείνω να το πάρετε αν με ρωτάτε. Παρ' αυτά στα σχόλια πείτε μου τη γνώμη σας αν το έχετε χρησιμοποιήσει. Πείτε μου αν σκεφτόσατε να το πάρετε και αν σας απέτρεψε από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκοπό να σας αποτρέψει γιατί όπως είπα δεν μ' αρέσει. Αυτό και θεωρώ ότι μπορεί να σας προκαλέσει φθορά στα μαλλιά επειδή τα τρίβει. Και αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να κάνετε ένα ωραίο like, αν σας άρεσε, γιατί μου δίνει να κάνω όμορφα και ωραία βιντεάκια και μετά θα γυρίσω αύριο πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, θα σας κάνω review κάποια πράγματα που μου έχετε ζητήσει και ακόμα και άλλα βίντεο. Οπότε ναι, ακολουθήστε στα social media, θα έχω σκοτή περιγραφή όπως είπα και πριν το Instagram μου, okay, για να μου ρωτήσετε τυχόν απορίες ή να μου κάνετε προτάσεις για βίντεο που θέλετε να δείτε από μένα. Και αυτό παιδιά, μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να προσέχετε τα μαλλιά σας. Γεια σας!